Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Στέβο Πεντάροφσκι είναι ο πέμπτος πρόεδρος από της Βόρειας Μακεδονίας πλέον σήμερα. Ο πρώτος από τότε που η χώρα άλλαξε την ονομασία της. Κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 51,66%. Αυτό είναι το οριστικό αποτέλεσμα. Η αντίπαλός του, υποστηριζόμενη από το ΒΜΡΟ, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, κέρδισε το 44,73% των ψήφων. Οπότε αυτός είναι ο νέος πρόεδρος. Έγινε έτσι δεκτό το αποτέλεσμα με ενθουσιασμό από τους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος φυσικά και του Αλβανικού που είναι συνέτερο στην κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ. Τώρα να πούμε φυσικά ότι διαψεύστηκαν αυτοί οι φόβοι σχετικά με την αποχή, οπότε είναι έγκυρο το αποτέλεσμα, δεν θα υπάρξει φυσικά επανάληψη της διαδικασίας. Και το λες γιατί, Αναστασία, στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συμμετοχή πάνω από 40%. Ακριβώς και υπήρχαν φόβοι ότι τελικά μπορεί να... Ακριβώς, ναι, όμως αυτό διαψεύστηκε, συμμετείχε το 46,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, επομένως είναι νόμιμη η διαδικασία. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το 2014 ο Πεντάροφσκι ήταν ξανά υποψήφιος. Τότε βέβαια είχε χάσει από τον Γιώργη Ιβάνοφ, ο οποίος ήταν ο μέχρι τώρα πρόεδρος και του οποίου η θητεία λήγει την επόμενη Κυριακή στις 12 Μαΐου. Οπότε αμέσως μετά θα αναλάβει ο Πεντάροφσκι. Αναλυτές εκτιμούν πως ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ τον στήριξε γιατί θεώρησε ότι μπορεί να ενώσει όλες τις εθνότητες της χώρας, κυρίως το σλαβομακεδονικό και το αλβανικό στοιχείο πίσω από την υποψηφιότητά του, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν ο κύριος συντονιστής της διαδικασίας για την ένταξη, και είναι ακόμα βέβαια, για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Που είναι και το επόμενο στίχημα μαζί με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και έχω την αίσθηση, Αναστασία, θα πάει λίγο μακριά η βαλίτσα ως προς αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Μπαλέ.